Σάββατο λοιπόν του Λαζάρου απόψε, απόκριφα Ευαγγέλια, τα πάθη του Χριστού, καθώς επίσης και η πορεία προς το Γολγοθά, αυτή την μεγάλη εβδομάδα που ξεκινάει ουσιαστικά σε ένα 24ωρο από τώρα. Είμαστε σε μια έτσι ενδιαφέρουσα συζήτηση και λέγατε προηγουμένως, κύριε Τσακερνέ, για τα αρνάκια τα οποία σουβλίζονται εν όψη του Πάσχα. Αυτό είναι φοβερό, διότι λέμε για το κάψιμο του Ιούδα και σωστά ο πατέρας Καρπαθίου είπε ότι πρέπει να κάψουμε τον Ιούδα μέσα μας, συμβολικά. Εγώ θα έλεγα λοιπόν να κάψουμε το λύκο μέσα μας και να αφήσουμε τα αρνάκια ήσυχα. Διότι κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες αρνιά, σε αυτό το, κατά τη γνώμη μου, πολύ βάρβαρο και πολύ ακραίο έθιμο, εγώ καταδικάζω τη ζωοθυσία και στην αρχαία Ελλάδα. Δεν καταλαβαίνω ούτε αρχαία Ελλάδα, ούτε αρχαίος κόσμος, αν κες, κατά κες θυσιάζει ζώο, είναι κάτι το οποίο όντως κάθε νοήμων άνθρωπος πρέπει να παλεύει για να σταματήσει ένα τέτοιο βάρβαρο έθιμο. Είναι όμως ο αμνός του Θεού. Και πατέρα Στυλιανέ, θέλω μια διευκρίνηση στο θέμα αυτό, γιατί πράγματι αυτό το οποίο τονίζει ο κ. Τσακερνός φαίνεται ότι έχετε σε αντιπαράθεση με αυτό το οποίο λέμε ο καλός χριστιανός που δεν πειράζει κανέναν. Εξηγήστε το παρακαλώ αυτό. Δεν είναι έθιμο εκκλησιαστικό. Οπωσδήποτε το Πάσχα, όπως το γνωρίζουμε μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, που είναι εικονισμός του νέου Πάσχα, και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε το εξής, ότι οι Εβραίοι θυσίαζαν, γιατί εδώ στο χριστιανικό Πάσχα δεν έχουμε θυσία των αμνών. Κατά τον τύπο και κατά το σύμβολο του Εβραϊκού Πάσχα υπάρχει ένα έθιμο να τρώμε αρνί εκείνη την ημέρα. Σε πάρα πολλά μοναστήρια δεν τρώνε αρνί, τρώνε ψάρι. Διότι δεν τρώνε κρέας. Έτσι τώρα το θέμα είναι. Καθημερινά σφάζονται τόσα ζώα. Γιατί όμως και η εκκλησία τυχαίνει μας να καθιερώνεται αυτό το έθιμο και έχει, πρέπει να είναι, ας πούμε, έχει ακριβώς το αμνοερήφιο. Ακριβώς έχει καθιερωθεί, διότι όπως θυμόμαστε από την Παλαιά Διαθήκη, από την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο προς τη γη της Επαγγελίας, που είναι το σύμβολο της πορείας του ανθρώπου από την εδώ γη, την γη του πόνου, προς την γη της ελευθερίας. Θυμόμαστε λοιπόν ότι είχαν σφάξει αρνιά, είχαν με το αίμα έτσι σημειώσει τις πόρτες για να μην περάσει ο άγγελος, ο οποίος μια αναβίωση δηλαδή όλη αυτή τη πορεία. Μια συμβολική ακριβώς αναγωγή σε αυτό το γεγονός. Μετά. Μόνο που έχει κύριος, και πρακτική εφαρμογή. Μα καθημερινά θυσιάζονται τόσα ζώα. Το θέμα είναι να πάψουμε να είμαστε κρεοφάγοι. Στο μέτρο που είμαστε. Αυτό το λέμε, αυτό το επισημαίνουμε και παρά το γεγονός ότι η Εκκλησία μας λέει μην τρώτε κρέας την Σαρακοστή, εμείς πάμε και τρώμε συνέχεια κρέας. Λοιπόν, εκείνο το οποίο όμως κυρίως και κατεξοχή θέλω να πω και είναι σημαντικότατο, ξέρετε τι ώρα οι Εβραίοι έσφαζαν τον αμνό για να τελέσουν το Πάσχα τους? Τι ώρα? 3 η ώρα το απόγευμα. Και της 6 Παρασκευής η ώρα ή του Σαββάτου. Της Παρασκευής, έτσι. 3 η ώρα της Παρασκευής έσφαζαν τον αμνό και 6 η ώρα με την ανατολή του πρώτου αστέρος ξεκινούσε το Πάσχα. 3 η ώρα, κοιτάξτε, ένα εκπληκτικό σύμβολο, ήταν η ώρα που ο Κύριος εξέπνευσε επί του Σταυρού. Αυτό λοιπόν το οποίο είπατε, ότι είναι ο αμνός του Θεού, είναι αυτό ακριβώς το σύμβολο του Κυρίου μας ως αμνού, αμόμου, ακάκου και ούτω καθεξής, πώς το χρησιμοποιούσαν χωρίς πραγματικά να βλέπουν αυτό το οποίο έκαναν οι Εβραίοι εκείνη την ώρα. Θα ήθελα δε να τονίσω. Με συγχωρείτε λίγο. Συγγνώμη λίγο. Υπάρχει συνείδηση σε αυτό το έθιμο, δηλαδή γίνεται συνειδητά απόλυτα η επιλογή της ώρας του ζώου? Όχι. Αυτό ήταν ενταγμένο μέσα στην εβραϊκή παράδοση. Και εκείνη ακριβώς την ώρα, χωρίς να το κατανοούν, ήταν η ώρα κατά την οποία εξέπνευσε ο Χριστός πάνω στο Σταυρό. Μάλιστα. Δηλαδή, συνεχώς μην πω, τελούσαν την θυσία, γιατί εκεί έχουμε πράγματι θυσία, κύριε Τσακτινέ. Και μάλιστα με τελετουργικό τρόπο. Ακριβώς εκείνη την ώρα τελούσε πλέον την πραγματική θυσία υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας ο ίδιος ο Κύριός μας. Όμως, επειδή υπάρχουν κάποιες διαφωνίες με τον κύριο Τσακτινέ, επιτρέψτε μου μισό λεπτό. Ναι, ναι. Το πρώτο θέμα, δεν θα διαφωνήσω καθόλου ότι μέσα από τους πατέρες της Εκκλησίας μας ο Πλάτωνας πολλές φορές καλείται θείος Πλάτων, παρά τα πολλά λάθη του τα οποία έχει. Μάλιστα, ένας σκληρός ευγονιστής καλείται ο Πλάτωνας, έτσι.
σκληρότατος εμβολιαστής, κύριε Τσαγκρίνε. Δεν είναι τα αρνάκια τα οποία θυσιάζουμε. Αυτός θυσίαζε ανθρώπους ουσιαστικά όταν τους έδιωχνε εκτός πόλεως. Εάν ήταν στο πέμπτο βιβλίο της πολιτείας. Στο πέμπτο βιβλίο της πολιτείας μιλάει περί Ελλάδος. Ωστόσο, λίγο να το διευκρινίσουμε, να μην αφήνουμε κρεμότητες. Στο πέμπτο βιβλίο, λέει το εξής. Αν η γυναίκα είναι πάνω από 40 και ο άνδρας πάνω από 45, τα παιδιά δεν θα πρέπει, ήταν η ιδανική του πολιτεία, έτσι, δεν εφαρμόστηκε πρακτικά. Τα παιδιά δεν θα τα αφήσετε στην πολιτεία, αλλά θα τα βγάλετε έξω από την πολιτεία. Εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε όμως τι ωραίο πράγμα. Μισό λεπτάκι. Παρακαλώ, συγγνώμη λίγο, θέλω να ακούσουμε τοποθέτηση για το θέμα αυτό. Για να μην προκύψει κάτι. Το πέμπτο βιβλίο της πολιτείας ο Πλάτων, το μισό περίπου πέμπτο βιβλίο της πολιτείας. Στο μισό περίπου πέμπτο βιβλίο της πολιτείας μιλάει για τη δόξα του ελληνισμού, για όλους τους Έλληνες, για το τι είναι Ελλάδα, για το πώς πρέπει να είναι οργανωμένες οι ελληνικές πόλεις. Επί του θέματος, επί του θέμα. Λοιπόν, να τελειώσουμε με τον Πλάτων πρώτα. Έχει ευγονισμό. Δεν έχει, σκληρό λέει, ευγονισμό. Θα βάζουμε κλήρο και θα φροντίζουμε, λέει, αυτό λέει μόνο, ότι θα φροντίζουμε στον κλήρο κάπου να είναι στημένος. Το λέω καθαρά τι σημαίνει. Να είναι λίγο στημένος ο κλήρος, ώστε να πέφτουν οι όμορφες κοπέλες και έξυπνες, με μορφωνιούς άντρες και έξυπνους. Με συγκεκριμένα. Αυτό λέει μόνο ο Πλάτωνας. Όχι, συγκεκριμένα. Να σας λέω και σε ποια βιβλία το λέει. Δηλαδή από το 10 βιβλία της πολιτείας, σας λέω ακριβώς σε ποιο βιβλίο το λέει. Είναι το 5ο βιβλίο της πολιτείας. Στο 5ο βιβλίο, λοιπόν. Και επειδή το έχω δουλέψει μέσα στη διατριβή μου και ξέρω. Και εγώ το έχω δουλέψει μέσα στη ζωή μου. Το έχω δουλέψει μέσα στη ζωή μου. Δεν λέει πουθενά ο Πλάτωνας να διώχνουμε. Λέει σε έτσι που θα παίρνουμε τα παιδιά μαζί. Είναι φεμινιστής, θέλει και τις γυναίκες να έχουν ίσα δικαιώματα. Ακριβώς να τα λέμε αυτά. Είναι ο μοναδικός φιλόσοφος που είναι ευγονιστής. Ευγονιστής δηλαδή πολλοί, τι σημαίνει. Πολλοί πατέρες της Εκκλησίας τον θεωρούν και τον ονομάζουν ως θείον Πλάτωνα, γιατί πήραν ακριβώς σχήματα. Πήραν σχήματα και από τον Πλάτωνα και από τον Αριστοτέλη για να ενσωματώσουν μέσα στα σχήματα αυτά, όπως πολύ ωραία ελέγχθηκε προηγουμένως, να ενσωματώσουν τι. Την αλήθεια πλέον της ζωής όπως την έφερε ο Χριστός στον κόσμο. Θα μου επιτρέψετε, γιατί είναι ιδιαίτερα ωραίο και σημαντικό και για τις ημέρες αυτές, ένα εκπληκτικό κείμενο του Πλάτωνα που αναφέρεται και το θεωρεί η Εκκλησία μας. Τρεις γραμμούλες είναι. Αν είναι τρεις γραμμές, ναι. Αν είναι λίγο παραπάνω. Και σε μετάφραση. Αυτός, λέει, ο οποίος θα έρθει για να στώσει στον κόσμο είναι γυμνωτέως από όλα, κανένα δεν αναδικεί, αλλά αντίθετα θεωρεί την αδικία στην μεγαλύτερη δόξα του. Μένει αμετάθετος στην αρετή μέχρι θανάτου, αν και κατακρίνεται ως βέβυλος και άδικος. Έτσι ο δίκαιος θα μαστιγωθεί, θα στρεβλωθεί, θα δεθεί, θα τραυματιστεί και στο τέλος θα σταυρωθεί. Προφητεύει ουσιαστικά τον Κύριο. Αυτό είναι για τον Σοκράτη. Αυτό, κύριε, είναι... Καρπαθίου, το λέει, είναι σπόντα του Πλάτωνα για τον δάσκαλό του, τον οποίο τον είχαν καταδικάσει και το κόνιο. Δεν συνέβησαν αυτά. Κύριε, αυτά δεν συνέβησαν στο Σοκράτη, κύριε Τσαγκρίνη. Φυσικά λέει αυτό. Περιγράφει ακριβώς το θάνατο του δασκάλου του και είναι μια σπόντα καθαρή για τον Σοκράτη. Και αλλού ξανά αφήνει να εννοηθεί αυτό τον οποίο δολοφονήσε. Ένα λεπτό. Όχι, να πάμε αυτό και μισό λεπτό. Τότε να πάμε, αφού πήγαμε για τον Πλάτωνα, να μου εξηγήσουν ο Ιούδας από πού και πού ευθύνεται τη στιγμή που είναι θύμα θεϊκού σχεδίου και τη στιγμή που λέει ο Χριστός εσύ θα με προδώσεις. Και μετά πάει ο άνθρωπος με τα μελή, υποτίθεται, δηλαδή είναι όλα ηλεκτροχημικά μέσα στο σώμα του, έχουν έρθει τα πάνω κάτω και πηγαίνει και αυτοκτονεί. Δηλαδή ένα θύμα θεϊκού σχεδίου θα αρχίσουμε στους αιώνες των αιώνων να λέμε ο προδότης ο Ιούδας, όταν λέει θα εσύ μου προδώσει, και αφού εσύ θα προδώσει, δεν τον πιάνουν να το δέσουν να μην γίνει προδοσία. Κρατήστε τα ερωτήματα αυτά που θέλετε. Ωραία. Γιατί θα πάμε στο κομμάτι αυτό που αφορά και στα απόκριφα Ευαγγέλια. Υπάρχει ειδική ενότητα στην εκπομπή. Ωραία. Αλλά ξέρετε τι, ακούω και τους δυο σας με προσοχή και ομολογώ ότι είναι ενδιαφέρουσα συζήτηση, γιατί από τη μία πλευρά η θρησκεία προσεγγίζει τον αρχαίο συγγραφέα Πλάτωνα, φιλόσοφο. Βεβαίως. Και από την άλλη πλευρά, ο Πλάτωνας φαίνεται ότι αναφέρεται σε κάποιον τρίτο. Είναι έτσι, λοιπόν, ακριβώς, θέμα ερμηνείας. Εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω. Αναφέρεται στο Σοκράτη και αλλού. Είναι μέσα σαφώς στην πολιτεία τέσσερις φορές. Όχι, και σας παρακαλώ. Μέσα στην πολιτεία τέσσερις φορές, όχι μόνο στο πέμπτο βιβλίο, τις τέσσερις φορές αναφέρεται στο θέμα του Σοκράτους. Μάλιστα. Και αφήνει αυτό που λέμε σήμερα απλώ μπηκτές. Αυτό λέτε εσείς. Το συγκεκριμένο χωρίο αφορά τον δίκαιο. Και αυτή η προσδοκία του λυτρωτού δεν είναι μόνο ελληνική, είναι πανανθρώπινη. Ο Σοκράτης είναι αυτό. Είναι πανανθρώπινη. Είναι. Και θέλω να σας πω για τον Κλήμη τον Αλεξανδρέα, ο οποίος μου λέει ότι δεν θα μπορούσε σαφέστερα
από τους Έλληνες ναι. να προδηλωθεί ο Κύριος. Μάλιστα. Βλέπει λοιπόν κανείς ότι ο δίκαιος σαφώς δεν είναι ο Σωκράτης, διότι τα περιγραφόμενα για, για το πρόσωπο αυτό του δικαίου δεν συμπίπτουν. Αλήθεια, δεν τον φυλακίσανε, δεν τον πήγανε, τον τρέχανε τον άνθρωπο, δεν τον δικάσανε. Θα μαστιγωθεί. Δεν τον δώσανε. Θα μαστιγωθεί. Λέει, θα μαστιγωθεί μέσα. Βεβαίως, θα σταυρωθεί. Δεν είναι αλήθεια. Θα δεθεί, θα τραυματιστεί και θα σταυρωθεί. Όχι, αυτό λοιπόν, δεν είναι αλήθεια, είναι ψέμα, δεν υπάρχει πουθενά στον Πλάτωνα αυτό. Κύριε Τσοπάνη. Δεν υπάρχει πουθενά. Κύριε Τσοπάνη. Να κάνουμε κάτι. Όχι, να το κάνουμε. Το φέρουμε. Το στείλω εγώ. Επιτρέψτε μου να συνεχίσω τη συζήτηση. Δεν υπάρχει η λέξη μαστιγωθεί και σταυρωθεί. Βεβαίως. Μαστιγώσετε. Μα δεν υπάρχει. Πρέπει να προχωρήσουμε τη συζήτηση παρακάτω. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Τσοπάνη. Εντάξει. Για το τοποθέτηση και να πάμε σε ένα ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει επί των θεμάτων αυτών. Που θα βάλει και άλλα ζητήματα στη συζήτηση. Να μην ρίξω άλλο λάδι στη φωτιά και να πω ότι μου έκανε τρομερή εντύπωση το χωρίο του πατρός Τηλιανού που είναι συγκλονιστικό. Έτσι. Μισό λεπτό, κύριε Τσακρινέ. Και κολλάμε από εκεί πέρα στην Ευγονική. Δηλαδή, τι κρίνουμε τον Πλάτωνα με τα δεδομένα τα σημερινά τα δικά μας. Αυτό το. Δηλαδή, χίλιες φορές καλύτερα αυτό το χωρίο που διάβασα παρά η Ευγονική. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το εξής. Οι ζωοθυσίες. Όπως αυτή του Αμνού, που πολύ σωστά είπε ο κ. Τσακρινός και εγώ, υπέρ του να καταργηθούν αυτά τα πράγματα, γιατί είναι βαρβαρισμοί σήμερα τουλάχιστον, δεν έχουν έρθει μόνο από τους Εβραίους. Έχουν έρθει και από άλλους, και από άλλες θρησκείες μέσα. Ναι, στα Μεσόγεια, μέχρι πρότινος, είχαμε τα κουρμπάνια τα λεγόμενα. Έτσι είναι, Πέτρου και Παύλου στα Σπάτα, που το Μοσχάρι φαζόταν απ' έξω από την Εκκλησία. Τα κατηγορώ ακόμη και αν προέρχονται από την αρχαία Ελλάδα. Αυτά δεν νομίζω ότι έχουν έρθει από τους Εβραίους. Αυτά πρέπει να έχουν έρθει από τους λοιπούς Ασιάτες, Ισλάμ και πάλι λέγοντας εξού και τα κουρμπάνια. Δεν είχε και σχέση εντωμεταξύ το Μοσχάρι. Αλλά ξέρετε όμως, επειδή έχω μιλήσει με ανθρώπους, με τους παππούδες που τα κάνανε, ένιωθε εκείνη την ώρα ότι πρέπει να το κάνω γιατί αλλιώς δεν θα είμαι καθαρός να πάω να γιορτάσω στους Αγίους Αποστόλους. Και έσφαζε το Μοσχάρι απ' έξω. Αυτό είναι το λάθος. Δεν έχει σχέση όμως με το πρίσμα αυτό πια. Άλλαξε το πρίσμα που τα αντιμετωπίζουμε. Κυρία Κουμπούρη, στον Δήμο Αχαρνών έχουμε κάτι αντίστοιχο το οποίο να θεωρείται μια θυσία ενός ζώου, παράδειγμα, ως έθιμο για εξαγνισμό. Όχι, κάτι το οποίο χαρακτηριστικά υπάρχει για εξαγνισμό αυτό στις Αχαρνές. Να μιλήσω για τη σημερινή μέρα πρώτα απ' όλα και θα σας πω και για τα υπόλοιπα. Σήμερα έχουμε τα κάλαντα του Λαζάρου. Τα κάλαντα του, Λαζάρου. Η χαρμόσυνείδηση. Ναι. Το πρωί λοιπόν του Σαββάτου του Λαζάρου, οι κοπέλες και τα παιδιά γυρνούσαν από πόρτα σε πόρτα με ένα καλαθάκι. Έλεγαν τα εξής λόγια. Δώσε στο Λάζαρο ένα αυγό, γιατί βράδιασε και πότε θα φύγει. Λάζαρος απελυτρώθη, αναισθήθη και σηκώθη. Τα παιδιά ζητούσαν από πόρτα σε πόρτα αυγά, τα οποία βεβαίως αργότερα θα βάφονταν κιόλας. Και έχουμε επίσης και για την Κυριακή των Βαΐων κάποιο άλλο έθιμο. Ξέρουμε όλοι ότι στις εκκλησίες μοιράζονται τα λεγόμενα βάγια. Ναι. Οι Μενιδιάδες λοιπόν έπαιρναν τα βάγια από την Κυριακή των Βαΐων μαζί με βασιλικό. Και επειδή σε εμάς το ζύμωμα, ο κύκλος του ψωμιού, του σταριού, είναι μέρος της ζωής μας, αιώνες τώρα, όταν οι νοικοκυρές ήθελαν να ζυμώσουν, με έναν, ας το πούμε, θαυματουργικό τρόπο, όταν ακουμπούσαν τα βάγια πάνω στο νερό και το αλεύρι, ναι. φούσκωνε το ζυμάρι. Σαν λοιπόν, μαγιά δηλαδή. Ναι, είναι το προζύμι που λέμε. Το ναι. προζύμι. Θεωρούσα λοιπόν... Θα λίγο το σκεπτικό αυτό. Ναι. Γιατί... Φυσικό προζύμι. Ναι, φυσικό προζύμι. Αν και μοιράζεται αυτό σήμερα αποδεικνύεται πρακτικά. Ναι. Δηλαδή υπάρχει επιστημονική εξήγηση για το θέμα αυτό. Είναι θέμα ζύμωσης μυκήτων στην ουσία. Έτσι, αυτό είναι. Αλλά προζύμι δίνουν στις εκκλησίες μας ακόμα και τώρα, τη Μεγάλη Εβδομάδα, τη Μεγάλη Πέμπτη, δεν κάνω λάθος, και ας με διορθώσει ο πατήρ. Όχι, αυτά είναι κατά τόπους. Ναι, κατά τόπους. Εμείς το έχουμε αυτό πάρα πολύ στην παράδοσή μας. Για να μου επιτραπεί. Μισό λεπτό, αν μου επιτρέπετε, να σας πω και τα λόγια που έχουμε διασώσει για την Κυριακή των Βαΐων. Η μέρα Τετάρτη κίνησε ο Χριστός για να έρθει στην πόλη Βιθανία με κλάδος και βαΐα. Δεν ξέρω κατά πόσο στέκει η μέρα Τετάρτη ή κατά πόσο έχει να κάνει με τη λαϊκή μούσα, αλλά για κάθε ημέρα έχουμε και μάλιστα. λόγια που σώζονται. Ένα κατάλληλο εδάφιο. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Πατέρα... Για να καταστήσουμε κάτι. Οι αρχαίοι Έλληνες λοιπόν προχωρώντας και στα φιλοσοφικά επίπεδα που είναι γνωστά πλέον και έχουν καλύψει όλη την ανθρωπότητα, αυτή η ελληνική σοφία, πέρασαν και στο σταμάτημα των θυσιών και γι' αυτό υποκατέστησαν τα ζωάκια, ζύμωναν ψωμιά σε σχήμα αρνιού ή σε σχήμα τάβρου. Και εκεί πέρα γινόταν ναι. η αρτοκλασία και γι' αυτό είναι μια άλλη μεγάλο ερώτημα, γιατί λέμε αρτοκλασία και γιατί λέμε
ότι ο Χριστός σταυρώθηκε.